Ναι, όπως εξελίχθηκε η Ιουσκαϊά, χρειάστηκε να κάνουμε μια ανακαίνωση. Η κλήση ήταν λίγο πριν τις 5 ημέρα τα ξημερώματα. Όταν κληθήκαμε για μια Ιουσκαϊά, η οποία εκδηλώθηκε σε περίπτωση στη Μακεδονίτισσα, έγινε ανταπόκριση τόσο μελών της αστυνομίας όσο και μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα από το σταθμό Λευκοσίας. Από την Πυρκαγιά, τόσο το περιπτέρω όσο και ο εξοπλισμός του έπαθαν εκτεταμένες ζημιές. Και όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας, έγινε μια προληπτική εκένωση. Πάνω από το περιπτέρω υπήρχαν 4 διαμερίσματα, τα 2 ήταν κατοικήσιμα. Και μαζί με την αστυνομία εκκενώθηκαν, γιατί υπήρχε δυνητικός κίνδυνος για τα άτομα τα οποία βρίσκονταν εκεί, διότι η Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και ήταν έτσι, σε πολύ μεγάλη ένταση. 5 συνολικά άτομα οδηγήθηκαν σε ασφαλή χώρο, χωρίς να προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα. Από εκεί πέρα, οι ζημίες στο ΕΕ είναι εκτεταμένες, κύριε αγαπητού, και θα συνεχίσουμε σήμερα με τη διερεύνηση. Ήταν άμεση απομάκρυνση των ανθρώπων, δεν κινδυνεύσε κανείς, κύριε Κετσί. Όχι, όχι. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το ίδιο το έχω αναφέρει, ότι δεν υπήρξε κανένα κίνδυνο για τα άτομα. Έγινε έτσι μια άμεση κινητοποίηση και απομάκρυνση των ανθρώπων. Ήταν ανοιχτό το περίπτερο, ήταν κλειστό εκείνη την ώρα? Αυτό δεν το ξέρω, κύριε αγαπητού. Είναι κάτι το οποίο θα διευκρινίσω στη συνέχεια. Προφανώς θα ήταν κλειστό, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση, κύριε Κετσί. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε πίσω, κύριε Σκ...